Και για να συζητήσουμε λίγο, έχουμε έναν από τους έτσι, χειρότερους καρκίνους του ροπιτικού και γενικά του ανθρώπου. Τι θα ήθελε κάποιος, τι θα θεωρούσε σαν ιδανική θεραπεία, σαν ιδανική θεραπευτική αντιμετώπιση αυτού του όγκου. Καταρχάς πρέπει να έχουμε έναν ογκολογικό έλεγχο, να έχουμε ίαση. Αυτό που θα κάνουμε πρέπει να εξαφανίσει τον όγκο. Να έχουμε διατήρηση της φυσιολογικής ούρησης αν είναι δυνατόν. Να έχουμε διατήρηση της φυσιολογικής στήσης όποτε είναι δυνατόν. Ελάχιστες επιπλοκές από ό,τι παρεμβατικό κάνουμε σε αυτόν τον ασθενή και μακροπρόθεσμη επιβίωση. Δεν ξέρω πόσοι από εμάς ξέρουμε ιδανικές θεραπείες τέτοιου είδους. Άρα ουσιαστικά όλο μας το σκεπτικό είναι ποιο θα έχουμε σαν πρώτο μέλημα. Τον όγκο, την ποιότητα ζωής. Μιλάμε για όγκο. Τι θα σκεφτόσασταν πρώτα, τι θα θέλατε να θεραπεύσετε, τον όγκο ή να δώσετε και μια ποιότητα ζωής στον άρρωστο αυτό. Ή και τα δύο. Και τα δύο. Άρα, από εδώ και πέρα νομίζω ότι τα guidelines, Γιάννη, μπορείς να μας συνεχίσεις, είναι οι θεραπευτικές επιλογές που έχουμε και θα συζητάμε τις διάφορες επιλογές αυτές και τι επίπτωση έχουν τελικά στον ασθενή. Λοιπόν, καλησπέρα για μένα. Οι επιλογές που έχουμε σύμφωνα με τα guidelines της Ευρωπαϊκής Ουρολογικής Εταιρείας είναι οι εξής. Πρώτον, έχουμε τη ριζική κυστεκτομή και νεοκύστη. Σίγουρα αυτό είναι το gold standard για το μειοδυθικό καρκίνο της κύσης. Μπορούμε να έχουμε επίσης τη μονοθεραπεία. Δηλαδή να κάνουμε ή μόνο tour, ή μόνο ακτινοθεραπεία, ή μόνο χημειοθεραπεία και παρακολούθηση. Και μετά μπορούμε να έχουμε και την συνδυασμένη θεραπεία. Δηλαδή να κάνουμε μία tour και χημειοθεραπεία, ή tour και ακτινοθεραπεία, καθώς επίσης και την πολυδύναμη θεραπεία, που είναι και τα τρία μαζί. Δηλαδή tour, χημειοθεραπεία και ακτινοθεραπεία. Τώρα ας δούμε λίγο τις επιλογές μία-μία και ξεκινάμε από τη ριζική κυστεκτομή και τη νεοκύστη. Σίγουρα η ριζική κυστεκτομή είναι το gold standard για το εντοπισμένο μειοδυθικό καρκίνο της κύστης, όπως είναι και το περιστατικό μας βέβαια. Όμως υπάρχουν ορισμένα σχόλια που μπορούμε να κάνουμε πάνω στη ριζική κυστεκτομή. Σύμφωνα με το HERS, το Journal of Urology το 2007, δεν έχουν αλλάξει πολλά πράγματα σε σχέση με τη συνολική πενταετή επιβίωση μετά από ριζική κυστεκτομή για TAF3 νοσόμους, πριν το 85 και μετά το 85. Δηλαδή, η επιβίωση πριν το 85 ήταν 33% και μετά το 85 ήταν 35%. Το μόνο που έχει αλλάξει είναι η προσθήκη της neoadjuvant χημειοθεραπείας. Επίσης, ένα δεύτερο είναι ότι έχουμε μεγάλο ποσοστό περιεγχειρητικών επιπλοκών, που φτάνει μέχρι και 28,57%. Και εξαρτάται φυσικά και από την εμπειρία του χειρουργού, καθώς επίσης και η περιεγχειρητική θνητότητα μικρό ποσοστό, αλλά και αυτή εξαρτάται από την εμπειρία του χειρουργού. Η συνολική επίσης επιβίωση μειώνεται σε ασθενείς πάνω των 65 ετών. Και ένα σημαντικό πάλι είναι ότι το 34-50% των ασθενών ταξινομούνται σύμφωνα με το ανισολογικό σκορ ως υψηλού κινδύνου. Όπλα που θα χρησιμοποιήσουμε αύριο σε αυτό το debate. Από ό,τι βλέπουμε, γιατί όταν τα βλέπει κάποιος από πιο κοντά και βλέποντας τα ποσοστά, ίσως πολλές φορές νομίζω ότι έρχεσαι σε μια έτσι εκπλήσεσαι από τα χαμηλά ποσοστά. Η πενταετής επιβίωση για τα TAF3 νόσο ουσιαστικά δεν άλλαξε καθόλου. Άρα η κυστεκτομή, βεβαίως, πού θα. Ναι, μιλάμε για TAF3 νόσο, αλλά. Το TAF2 με το TAF3 έχει τεράστια διαφορά. Και το TAF2 δεν έχει αλλάξει πολλά πράγματα. Έτσι. Απλά θέλουμε να πούμε ότι και στην TAF3 νόσο η χημειοθεραπεία έχει αλλάξει την επιβίωση. Σίγουρα. Δεν διαφωνώ. Αλλά δεν μπορούμε, να επικεντρωθούμε ότι μιλάμε. Εμείς έχουμε ένα περιστατικό το οποίο έχει TAF2 νόσο. Δεν μπορούμε να επικεντρωθούμε. Όχι, δεν επικεντρωνόμαστε σε αυτό. Ούτε να στηρίξουμε μια θεωρία ή. Δεν επικεντρωνόμαστε ούτε στηρίζουμε. Απλά λέμε ένα σχόλιο ότι η ριζική εξεκτομή δεν έχει αλλάξει πολύ την επιβίωση. Ούτε σε TAF2, ούτε και σε TAF3. Προπάντων όμως σε TAF3, στην οποία το μόνο που έχει αλλάξει στην επιβίωση είναι η νεοεπικουρική χημειοθεραπεία. Στην οποία εμείς τη χρησιμοποιούμε λόγω του. Άρα για να επανέλθω λίγο στο σκεπτικό μου. Δηλαδή έχουμε μια επέμβαση πολύ παλιά, η οποία έχει φτάσει στο ανώτερο επίπεδό της και διατηρείται παρότι περνάνε τα χρόνια. Σαν επέμβαση, σαν χειρουργική επέμβαση. Έχουμε επιπλοκές. Ορίστε. Για όλες, ναι, για όλες. Είναι μια μεγάλη μελέτη, από το Memorial είναι αυτός ο κύριος Χέρ, οπότε φανταστείτε ότι τα στοιχεία είναι μεγάλα και παρακαλώ. Απλά επειδή λέμε ότι για τη ριζική κυστεκτομή δεν υπήρχε βελτίωση, πλέον ξέρουμε ότι ο εκτεταμένος εμφανδρινικός καθαρισμός αυξάνει την επιβίωση, άρα υπήρξε μια βελτίωση.
μικρή, όπως και νιουάτζουμαν έδωσε. Αλλά και γενικότερα η κυστεκτομή, σαν κυστεκτομή, έτσι, έχει φτάσει το όριό της. Από εδώ και πέρα βάζουμε κάποια στοιχεία για να αυξήσουμε την επιβίωση. Αλλά η επιβίωση αυτή, τουλάχιστον εγώ που είχα καιρό να δω τη βιβλιογραφία τόσο βαθιά, το 33 με το 35% έτσι μου έφερε. Πίστευα ότι τα αποτελέσματα είναι πολύ καλύτερα. Τώρα, όπως βλέπετε, υπάρχουν επιπλοκές, υπάρχουν διάφορα. Συγγνώμη λίγο, Βασίλη, ναι. Γιατί πίστευες ότι θα είναι πολύ καλύτερα? Επειδή βελτιώνεται η τεχνική. Μάλλον. Ωραία, και η τεχνική βελτιώνεται, δεν θα έχεις αιμορραγίες, δεν θα έχεις περιεχειρητική. Συγγνώμη, ο όγκος ανοίξει ένα όργανο. Πάντοτε βγάζεις τον όγκο μαζί με, το όργανο μαζί με τον όγκο. Γιατί να αλλάξει δηλαδή, γιατί δεν έχει μία λογική όμως αυτό. Δηλαδή, έχει λογική άμα αλλάξεις τα κριτήρια που κάνεις την επέμβαση. Ωραία. Έχει λογική άμα αλλάξεις συμπληρωματικές θεραπείες. Εκεί πέρα είναι που θα το δοκιμάζεις. Αλλά ως επέμβαση μπορεί να είναι πεσμένη, όπως βλέπεις ότι έχει αυτό που έπρεπε να είναι. Το learning curve, η εμπειρία, τα καλύτερα μηχανήματα, ο καλύτερος εξοπλισμός, οι καλύτερες διαθερμίες κτλ. Το κάνει. Μπορεί να αλλάξει όμως τα θετικά χειρουργικά όρια. Τα οποία έχουν αλλάξει. Παλιότερα υπήρχαν περισσότερα θετικά χειρουργικά όρια στην δισεκτομία. Πολύ ωραία. Έλα, γιατί. Λοιπόν, περνάμε τώρα στην άλλη επιλογή που έχουμε, τη μονοθεραπεία. Η μονοθεραπεία, σύμφωνα με τα guidelines της Ευρωπαϊκής Ορολογικής Εταιρείας, δεν προτείνεται ως επιλογή για τους περισσότερους ασθενείς με εντοπισμένο μυοδυτικό καρκίνο της κύστης. Ας δούμε όμως λίγο κάθε μία ξεχωριστά της μονοθεραπείας. Δηλαδή, ξεκινάμε με την απλή tour μόνο, κάνοντας μία εκτεταμένη tour. Βλέπουμε φυσικά ότι τα αποτελέσματα είναι φτωχά, έτσι. Αλλά μπορούμε να δούμε δύο μελέτες εδώ, οι οποίες μας έδειξαν από το ΧΕΡ και το Σολσόνα, που τα αποτελέσματά τους ήταν, για τα δύο ενός τουλάχιστον, αρκετά μεγάλα. Φυσικά όμως, 45, σύμφωνα με την μελέτη αυτή του ΧΕΡ, οι 45 από τους 217 ασθενείς ήταν TAF0 στην επαναληπτική tour και μόνο το 16% των ασθενών επιβίωσαν με ανέπαφη κύστη. Οπότε και πάλι τα αποτελέσματα δεν είναι τόσο καλά. Τώρα, ας δούμε λίγο τη μερική κυστεκτομή. Μερική κυστεκτομή την περνάω λίγο γρήγορα, γιατί ήταν μια τεχνική η οποία χρησιμοποιούνταν στο παρελθόν, μια θεραπευτική αντιμετώπιση που χρησιμοποιούνταν στο παρελθόν. Όμως σήμερα ούτε καν περιγράφεται στα guidelines της ουρολογικής εταιρείας και είναι μόνο για σούπερ επιλεγμένους ασθενείς και συνδυάζεται πάντα και αυτές οι δύο μελέτες που έχουν καλά αποτελέσματα, συνδυάζονταν με ριζική ακτινοθεραπεία και χημειοθεραπεία. Πάμε λίγο στη συνδυασμένη θεραπεία τώρα, στο TUR και την χημειοθεραπεία. Και αυτή είναι μια θεραπευτική αντιμετώπιση που χρησιμοποιούνταν στο παρελθόν και με καλά, θα έλεγα, αποτελέσματα. Βέβαια, συγκριτικά με την κυστεκτομή και την πολυδύναμη θεραπεία δεν έχουν τόσο καλά αποτελέσματα. Όμως, μια πρόσφατη μελέτη από το Σολσόνα, το 2009 κιόλας, έδειξε ότι είναι βέβαια μία φάσης 2 μη τυχιοποιημένη μελέτη με 146 ασθενείς, στους οποίους έκανε tour, μετά έκανε επικουρικά 3 κύκλους MVAC σε 75 ασθενείς και 71 πήγαν για ριζική κυστεκτομή. Εδώ βλέπουμε δεν υπάρχει διαφορά στη συνολική επιβίωση, ένα αυτό. Και δεύτερον, ότι 52 και 34% των ασθενών ήταν ελεύθεροι νόσου με λειτουργική και στα 5 και στα 10 χρόνια. Δηλαδή, μπορεί να είναι μια θεραπεία η οποία έχει φτωχά αποτελέσματα σε σχέση με την κυστεκτομή και την πολυδύναμη, αλλά υπάρχει και αυτή η μελέτη εδώ με κάπως καλύτερα αποτελέσματα. Πάμε για TAF2. Για TAF2. Τώρα, τουρκική ακτινοθεραπεία. Και πάλι φτωχά αποτελέσματα, όπως βλέπουμε από τις μελέτες και όπως και έχουν γίνει και συγκριτικές μελέτες με ριζική κυστεκτομή και υπολείπεται πάρα πολύ η ακτινοθεραπεία. Και όπως βλέπουμε και εδώ και στα guidelines, ας πούμε, υπάρχει μόνο ακτινοθεραπεία, μόνο είναι λιγότερο αποτελεσματική από την ριζική κυστεκτομή και την πολυδύναμη θεραπεία. Μπορούμε να πούμε ότι χρησιμοποιείται ως παρηγορική θεραπεία σε ηλικιωμένους ασθενείς που δεν μπορούν να χειρουργηθούν ή δεν μπορούν να πάρουν χημειοθεραπεία. Και ας... Ναι. Πώς ορίμασε όλη η διαδικασία και φτάσαμε σε αυτό που λέμε πολυδύναμη. Δηλαδή, πρώτα δοκιμάστηκε να γίνει απλή tour.
Έτσι, απλή διουρηθική εκδομή σε βάθος, σε ιδανικούς ασθενείς πάντα. Έτσι. Πάντα μιλάμε για ιδανικούς ασθενείς. Μετά χρησιμοποιήθηκε η χημειοθεραπεία, μετά χρησιμοποιήθηκε η ακτινοθεραπεία και τελικά φτάσαμε σε αυτό εδώ, έτσι όπως το ακούσετε, που είναι η πολυδύναμη. Δηλαδή κάνουμε όλα μας τα όπλα τα θεραπευτικά, τα εφαρμόζουμε σε συγκεκριμένους πάντα ασθενείς. Έτσι, η πολυδύναμη θεραπεία δηλαδή είναι η διουρηθρική εκτομή, εκτεταμένη δηλαδή διουρηθρική εκτομή, έτσι που είπαμε, με χειρουργικά όρια ελεύθερα τουλάχιστον ένα καθεστώ. Συγγνώμη λίγο κύριε Ζάχο, επειδή αυτό δεν μπορεί να διαβαστεί η διαφάνεια, μπορείτε να μας δείχνετε ένα-ένα τι γράφει ή να μας το ανακοινώνετε. Ναι, θα το αναλύσω τώρα, ναι. Λοιπόν, είναι... αρχίσα από τι επάνω-επάνω, τι γράφει η πρώτη σειρά. Είναι συντηρητική θεραπεία, είναι διατήρηση κίστης. Είναι οι θεραπευτικές επιλογές διατήρηση κίστης. Τώρα, προϋπόθεση της πολυδύναμης θεραπείας είναι η εκτεταμένη διουρηθρική, όπως είπαμε. Υπάρχουν διάφορα πρωτόκολλα που έχουν χρησιμοποιηθεί και διάφορα σχήματα, όπως έχει χρησιμοποιηθεί παραδείγματος χάρη η νεοεπικουρική χημειοθεραπεία πρώτα, 4-6 εβδομάδες μετά κάνουμε και ιστοσκοπική εκτίμηση και λαμβάνουμε βιοψίες. Εάν απαντούν πλήρως οι ασθενείς, δηλαδή αν είναι ταφ-0, κάνουμε ριζική ακτινοθεραπεία. Εάν δεν είναι ταφ-0, πάμε στη ριζική ξεκτομή. Άλλο σχήμα είναι να δώσουμε μια μικρή δόση με 2-3 κύκλους MBAC συνήθως χρησιμοποιούνταν, χημειοθεραπείας. Μετά 4-6 εβδομάδες πάλι ιστοσκοπική εκτίμηση και λήψη βιοψιών. Σε αυτούς που απάντησαν πλήρως κάνουμε ριζική ακτινοθεραπεία και χημειοθεραπεία. Ενώ σε αυτούς που ήταν πάνω από ταφ-0 κάνουμε ριζική ξεκτομή. Και πάλι μπορούμε να επανεκτιμούμε και αν. Με ένα δεύτερο δηλαδή TGR και εάν είναι πάλι έχουν απαντήσει πλήρως πάμε σε θεραπεία, ακτινοθεραπεία και χημειοθεραπεία διατήρησης. Ενώ αν είναι πάνω από τα μηδέν πάμε ριζική ξεκτομή. Αυτό όμως το σχήμα που χρησιμοποιείται συνηθέστερα, το πιο σύγχρονο δηλαδή, είναι ότι χρησιμοποιούν σύγχρονη ακτινοθεραπεία, χημειοθεραπεία μετά την TUR. 4-6 εβδομάδες μετά κάνουμε κιστοσκοπική εκτίμηση και λήψη βιοψιών. Εάν είναι ταφ-0, δηλαδή πλήρης απάντηση, πάμε σε ακτινοθεραπεία και χημειοθεραπεία σύγχρονη διατήρησης. Αν είναι πάνω από ταφ-0, πάμε σε ριζική ξεκτομή. Τώρα, όλα αυτά τα χρόνια γύρω στα... Συγγνώμη λίγο, υπάρχει ερώτηση. Ναι. Μία ερώτηση. Ναι. Έχουμε έναν άρρωστο 64 χρονών. Από ό,τι κατάλαβα, στο διπλό σχήμα που θα ακολουθήσουμε για συντηρητική θεραπεία, παίζει πάλι το γεγονός στο πώς ακραίοι θα χτυπήσουμε πάλι τον ώμο. Mm-hmm. Είπαμε προχθές ότι τα ακτινοθεραπευτικά, οι συνεδρίες μάλλον ακτινοθεραπευτικές που πάρουν στην Ελλάδα, δεν ξεπερνάνε ποτέ τα 70 ακραίοι. Έτσι. Πώς είμαστε σίγουροι λοιπόν ότι αυτό το τριπλό σχήμα δεν θα καταλήξει πάλι σε υποτροπή της νόσου και ουσιαστικά θα χρειαστεί στο τέλος να κάνουμε ριζική ξεκτομή. Μου επιτρέπετε λίγο για να πω. Αυτό που εφαρμόζεται σήμερα καταρχάς στην κίστη δεν χρειάζεται να φτάσουμε τα 70. 64 αρκούν με βάση διάφορα πρωτόκολλα. Εκεί που διαφοροποιούνται τα διάφορα κέντρα είναι πώς θα δώσουν αυτή την ακτινοθεραπεία. Είναι το hypo ή το hyperfractionated, δηλαδή μικρές δόσεις και πολλές ή μεγαλύτερες και λιγότερες. Από τη βιολογία του όγκου και μάλλον αυτό που πάει καλύτερα είναι μικρές και πολλές. Γιατί η βιολογία του όγκου, αυτά τα κύτταρα παραπλασιάζονται αρκετά. Άρα χτυπάς ακτινοθεραπευτικά το κύτταρο που παραπλασιάζεται. Και αυτό σε ενδιαφέρει. Και γι' αυτό και ο συνδυασμός της πλατίνας συνήθως έχει αυτό το σκοπό. Δηλαδή αυτό το κύτταρο που είναι σε υποξία του όγκου μέσα και η ακτινοθεραπεία σου δεν θα το κάνει τίποτε. Γιατί δεν έχεις ελεύθερες ρίζες οξυγόνου για να το σκοτώσεις, έτσι να τα πούμε απλά, δίνεις πλατίνα για να το ευαισθητοποιήσεις. Τώρα, τα διάφορα πρωτόκολλα που έχουν και τα βλέπετε λίγο εδώ, παρόλο είναι πολύ μεγάλη διαφάνεια αυτή, είναι διάφορα τρέξανε. Δίνανε 2 γκρέι καθημερινά μαζί με πλατίνα ή όχι. Φαίνεται όμως ότι εκεί το θέμα που μπαίνει στην Ελλάδα έτσι, για να έρθω στο σημερινό είναι το εξής. Πόσοι από εμάς έχουν σε ένα νοσοκομείο, γιατί αυτά τα πράγματα δεν είναι να έχεις το νοσοκομείο σου να κάνεις την διουρηθρική, να τον στείλεις για ακτινοθεραπεία κάπου και ο ακτινοθεραπευτής να είναι αλλού, ο χημειοθεραπευτής αλλού και ο ουρολόγος αλλού. Γιατί πρέπει να γίνεται συντονισμός σε χρονικά πλαίσια αυστηρά. Και αυτή είναι όλη. Δηλαδή, οι παρενέργειες από την χημειοθεραπεία δεν μπορεί να την αντιμετωπίσει ο ακτινοθεραπευτής. Άρα πρέπει να γίνονται ουσιαστικά σε οργανωμένα ογκολογικά ή μεγάλα νοσοκομεία που έχουν όλες αυτές τις δυνατότητες.
Πάντως, εδώ δεν χρειαζόμαστε πολλά γκρέι για να το δούμε. Και πρώτα κάνεις ακνοθεραπεία της πιέλου, κάνεις τον επανέλεγχο και στο τέλος δίνεις εντοπισμένο την τελευταία σου 26 γκρέι περίπου στην ουρογόκοκκιστη. Να ρωτήσω εγώ κάτι. Στα παρασκευάσματα και στο προστατεκτομής συνυπάρχει πολλές φορές και καρκίνος του προστάτη που στο 1 τρίτο περιπτώσεων 50% βρίσκεται, το 1 τρίτο μπορεί να είναι και κλινικά σημαντικός. Αλλάζει αυτό τη θεραπευτική μας επιλογή? Δηλαδή, και αν ήταν να κάνουμε παράδειγμα τούρμπε και μόνο χημειοθεραπεία, θα προσθέσουμε ακτινοβολία? Ή επειδή το πενταετή ποσοστά επιβίωσης είναι ούτως ή άλλως σχετικά μικρά, δεν θα μας απασχολήσει και θα περιμένουμε? Θα αυξήσουμε το πεδίο της ακτινοβολίας, θα αυξήσουμε τη δόση? Αν κάνουμε χημειοθεραπεία, θα αλλάξουμε το σχήμα μας? Αυτό. Κοίταξε, καταρχάς έχουμε το PSA. Εντάξει, ίδια συζήτηση λίγο την αντιστρέφω και λέμε τι κάνουμε με τα λέιζερ, με την εξάχνωση. Έχουμε το PSA, τελείωσε. Σε έναν 64χρονο έχουμε πιθανότητες να έχουμε όγκο του προστάτη. Αν έχουμε ένα χαμηλό PSA ή αυξημένο PSA. Αν έχεις αυξημένο PSA θα κάνεις βιοψίες. Αν έχεις και σύγχρονο καρκίνο του προστάτη θα κάνεις άλλη θεραπευτική αντιμετώπιση. Πιθανώς εκεί να σκεφτείς ριζικότερη επέμβαση, να βγάλεις και τον προστάτη και την κύστη. Ναι. Διαγνωστικά πριν κάνουμε οτιδήποτε, δεν έχουμε τις βιοψίες ρουτίνα. Δεν αλλάζει τίποτα. Δεν αλλάζει τίποτα και έχεις το PSA σου. Το PSA σου σε ένα 64χρονο είσαι υποχρεωμένος να το έχεις κάνει ήδη από καιρό, δεν είναι? Αυτή είναι η πρακτική όλων μας τουλάχιστον.